Ξεκινάμε λοιπόν με την ενότητα απορρίμματα. Κυρία Δούρου, το ερώτημα πρώτα σε εσάς. Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να επιλύσει η επόμενη διοίκηση της περιφέρειας. Υπάρχει το απεσιόδοξο σενάριο ότι θα πάμε σε επέκταση της φυλής, αλλά αυτό σίγουρα είναι μια υγειονομική βόμβα στην Αττική. Θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει λύση άμεση και συμβατή με τα διεθνή πρότυπα. Βάζω στη συζήτηση ως δεδομένα ότι οι κάτοικοι του Γραμματικού αντιδρούν στον Χιτή, ότι ακόμη και οι σχεδιασμοί των Χιτή στα Μέγαρα και στο Κοροπή έχουν αντιδράσεις. Με τη λογική να δούμε μια άμεση λύση και άμεση λύση και συμβατή λύση, φτάσαμε να έχουμε 54 χρόνια τη χωματερή των Άνω Λιωσίων, η οποία συνεχώς επεκτείνεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε παραμονές μια συζήτηση για μια νέα επέκτασή τη στην τρίτη φάση, για τη δημιουργία μιας ακόμα αντίστοιχης χωματερής στο Γραμματικό. Ανακύκλωση θα μην γίνεται, η διαχείριση των απορριμμάτων... Είναι τελικά Χιτή ή Χιτά, γιατί και εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Ναι, ακούστε να δείτε. Νομίζω χιτά, ότι λέτε πως είναι Χιτά. Χιτά και Χιτή στην κατασκευή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η διαφορά είναι τι βάζεις μέσα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, για να υπάρχει Χιτή, δηλαδή το τελευταίο γράμμα, το ύψιλον, δηλαδή υπολείμματα, σημαίνει ότι προϋπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία επεξεργασίας απορριμμάτων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που φτιάχνεται για να υποδεχθεί απορρίμματα CIMIT. Όμως, να το πιάσουμε από την αρχή. Πρέπει να πούμε ποιος θα κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό είναι το κύριο κεντρικό πολιτικό πρόβλημα, γιατί εδώ μιλάμε για μια μεγαλούπολη 4 εκατομμυρίων, μιλάμε για το 40% του πληθυσμού της χώρας. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Ποιος θα κάνει τη διαχείριση των απορριμμάτων? Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε σαφήνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Λαϊκή Συσπήρωση, απαντάμε σαφήνη. Λέμε ότι πρέπει να είναι ενιαίος κρατικός φορέας δημοσίων έργων, ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων, ο οποίος θα χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους, θα είναι προς όφελος των εργαζόμενων. Και το δεύτερο ερώτημα, πώς θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων? Και αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Ποιος θα την κάνει, πώς θα γίνει? Εμείς λέμε ασφαλώς ανακύκλωση και ήπια ανακύκλωση στην πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή ποιος θα την κάνει? Το ιδιωτικό μονοπόλιο. Αν ήταν να την κάνει, θα την είχε κάνει και σήμερα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, το οποίο ξεπερνάει τη δεκαετία που έχουμε μια πείρα τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή στη διαχείριση των απορριμμάτων, όπου το 90% πηγαίνουν και θάβονται στη χωματερή των Άνω Λιωσίων. Και επίσης πρέπει να πούμε με σαφήνεια τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα με τα απορρίμματα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ψέμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προκρίνει την ανακύκλωση. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο ψέμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχέδια που προκρίνουν την ανακύκλωση. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε πανελλαδικά, είναι ότι η κυβέρνηση και με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πόρους της κεντρικής κυβέρνησης χρηματοδοτεί τη δημιουργία εργοστασίων, αυτό είναι οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, τα ΜΕΑ, χρηματοδοτεί εργοστάσια τα οποία παράγουν, είναι εργοστάσια παραγωγής, ένα προϊόν θα παράγουν το περιβόητο RDF, δηλαδή ένα καύσιμο σκουπίδι. Ένα καύσιμο σκουπίδι το οποίο είναι ένα απαραίτητο προϊόν για εργοστάσια καύσης που παράγουν ενέργεια, τα οποία επιδοτούνται για να φτιαχτούν. Φυσικά θα πει κάποιος ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός της Αττικής δεν έχει εργοστάσιο καύσης. Αλλά αυτό θα έρθει, γιατί από τη στιγμή που ο σχεδιασμός έχει μέσα εργοστάσια που παράγουν RDF, δηλαδή εργοστάσια που παράγουν καύσιμο σκουπίδι, κάπου θα καούν αυτά κάποια στιγμή για να παραχθεί ενέργεια και έτσι οι εργολάβοι να επιδοτούνται και από την διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων και το κυριότερο να επιδοτούνται από την ενέργεια την οποία θα παράγουν, ένα πολύτιμο προϊόν που το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αλλά και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα επιδοτούνται και ως ΑΠΕ, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή φανταστείτε σε τι τραγελαφική κατάσταση έχουμε έρθει. Έχουμε έρθει στην τραγελαφική κατάσταση αυτή τη στιγμή να ακυρώνεται στην παραγωγή ενέργειας ο λιγνίτης, γιατί είναι καρκινογόνος, και η πιο καρκινογόνα διαδικασία παραγωγής ενέργειας, που είναι το εργοστάσιο καύσης, να προκρίνεται.
Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 600 εργοστάσια καύση. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Πρωτούλη, να συνεχίσουμε για την ανακύκλωση, ναι, να πάρουμε και μια τελευταία μουσική κουβέντα πριν τη μουσική ανάσα, για να πάρουμε μια πραγματική ανάσα από το σκουπίδι. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πούμε ότι η χωματερή των Άνω Λιωσίων πρέπει να κλείσει οριστικά και να μην ξαναφτιαχτεί άλλη τέτοια ρηπογόνα δραστηριότητα στο Θρεάσιο, την πιο επιβαρημένη περιοχή του λεκανοπεδίου. Και φυσικά δεν πρέπει να φτιαχτεί ένα ακόμα έσχο στο γραμματικό, το οποίο επί το πλείστον είναι και μια χωματερή που πρέπει να ξέρουμε θα φτιαχτεί πάνω στο ρεύμα. Φτιάχνεται πάνω στο ρεύμα. Και σε μια συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, δεν μπορεί να μην θέσει το ζήτημα της ανακύκλωσης, καθώς είχαμε μια πρόβλεψη ότι το 2020 θα έπρεπε να οδηγηθεί σε τελική ταφή μόνο το 22% των απορριμμάτων, αλλά αν ξέρω καλά τους αριθμούς, κυρία Δούρου, το 82% καταλήγει σήμερα στους σχετά. Να κλείσουμε με τον κύριο Πρωτούλη, λοιπόν, τη συζήτηση για τα απορρίμματα, με την θέση του για την ανακύκλωση, το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αυξηθούν αυτοί οι αριθμοί που πραγματικά απέχουν πάρα πολύ από τον τελικό σχεδιασμό. Πρώτα απ' όλα, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο προεκλογικά. Η κυρία Δούρου, να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε την ορκομοσία της από το κλειστό γυμναστήριο στα Άνω Λιωσία, το λέω γιατί εκείνη και το πατρικό μου έχει κοντά. Λοιπόν, οι υποσχέσεις ήταν πάρα πολλές, αντίστοιχα και αυτές που δόθηκαν και στους κατοίκους του γραμματικού. Μη λέμε τώρα ότι δεν είπαμε ότι θα κλείσει ο ΓΙΤΑ των Άνω Λιωσίων, το είπατε και γι' αυτό εκλεγήκατε. Και η αλήθεια είναι ότι συνολικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι εργαζόμενοι του λεκανοπεδίου, στηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζοντας αυτή την ψεύτικη ελπίδα που έφερε, ακύρωσαν. Έτσι ψήφισαν την προηγούμενη φορά, ακυρώνοντας το σχεδιασμό που γνώριζαν ότι θα γίνει με τα απορρίμματα. Και όμως αυτό το σχεδιασμό το βλέπουν να έρχεται όχι από την πίσω πόρτα, αλλά από την μπροστινή πόρτα, με τα ίδια ακριβώς πράγματα, ίσως με άλλα ονόματα. Με μια μελετημένη, συνειδητή απραξία, 5 χρόνια τώρα, και να επιβληθεί με τον πιστόλι στο κρόταφο, στη λογική αυτή που είπαμε και στο προηγούμενο θέμα, ότι παιδιά δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό έχουμε, αυτό θα κάνουμε. Μη λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Εθνικός Σχεδιασμός δεν μπορεί να κρίνει την καύση. Αυτή τη στιγμή φτιάχνονται μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων παράγουν RDF. Πού θα πάει το RDF? Ή θα το εξάγουμε ή θα το κάψουμε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή στο Βόλο έχει πάρει άδεια η πρώην Αγέτηρα Κλίση, με το βιομηχανία, σημερινή Λαφάρς, το γαλλικό μονοπόλιο, για να καίει 200.000 τόνους το έτος. Στο Βόλο, όπου είναι μεγάλες οι διαμαρτυρίες και δικαιολογημένα των κατοίκων. Μην λέμε δηλαδή στον κόσμο πράγματα για να τον ξεγελάσουμε. Πρέπει να του πούμε την πλήρη αλήθεια, ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει με το ιδιωτικό μονοπόλιο μέσα, πιθανά και με άλλες κοινοπραξίες που αφού μοιράσουν την επιχειρηματική πίτα θα μπουν και αυτές μέσα, ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι άκρος αντιγειονομικός, είναι μια περιβαλλοντολογική βόβα, αλλά είναι μια χρυσοφόρα μπίζνα, τεράστια μπίζνα. Γίνεται ένας τρελός χορός εκατομμυρίων στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, που σημαίνει ότι και αυτή τη φορά πρέπει να καταψηφίσει αυτόν τον ταξικό, αντιπεριβαλλοντολογικό, άγκρος ανθυγιεινό σχεδιασμό και να κάνει την πραγματική διαφορά. Να κάνει την πραγματική διαφορά με την ολοκληρωμένη πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία είναι φυσικό να διαφωνούν όσοι στηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και είναι φυσικό να διαφωνούν όσοι στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει διαχειριστείτε τα απορρίμματα με ΣΔΙΤ. Δηλαδή με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος τι σημαίνει ΣΔΙΤ, αυτά τα αρκτικόλεξα που καμιά φορά δεν παίρνει χαμπάρι τι είναι. Συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Ναι. Είναι δημόσιες επενδύσεις και κέρδη ιδιωτικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να... Εγώ πάντως δεν θα διαφωνήσω άμα τη δω την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, γιατί δεν τα κατάρρευσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στα ΣΔΙΤ. Η περιφέρεια με τη δύναμη ζωής και τη Δούρου. Αν τη δω όμως, μπορεί να την πάω πιο πέρα του. Την παρουσιάσαμε στα Άνω Λιωσία εκεί που κάναμε την ορκομοσία. Νομίζω να συζητήσουμε για την πολιτική προστασία. Κύριε Σγουρέ, θα λάβετε πρώτος εσείς το λόγο σε αυτή τη δεύτερη ενότητα. Είναι ένα μείζον θέμα. Τη σημασία του την καταλάβαμε δυστυχώς θρηνώντας και τον θάνατο πολλών ανθρώπων. Αναφέρομαι στο Μάτι και τις φωτιές, στη Μάνδρα, τις πλημμύρες. Είδαμε ειδικά στο Μάτι, και είναι ένα θέμα ανοιχτό για τη δικαιοσύνη, μπροστά στα μάτια μας την καθολική κατάρρευση του συστήματος. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Σγουρέ,
αν υπάρχουν στα προγράμματά σας αλλαγές, βελτιώσεις, νέοι σχεδιασμοί όσον αφορά τις πολιτικές πρόληψης μεγάλων καταστροφών, όσον αφορά τη διαχείρισή τους. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι θα κάνει η περιφέρεια ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες τραγωδίες. Μεθαύριο την Τετάρτη μαζί με τον Νίκο τον Σοφιανό, τον υποψηφιό μας για το Δήμο της Αθήνας, θα δώσουμε μια συνέντευξη τύπου για την αντιπυρική προστασία, στην οποία έχουμε καταγράψει για αυτή τη χρονιά τι έχει γίνει σε αυτό το μεγάλο θέμα. Για να μην έχουμε ξανά λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας έναν οικισμό εν έτη 2018 να αποτεφρώνει το ολοσχερός. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένος σχεδιασμός πολιτικής προστασίας για περιοχές στις οποίες υπάρχουν κοντά ή βρίσκονται σε δασικά οικοσυστήματα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να το ακούσει ο κόσμος. Είμαστε ένα χρόνο μετά. Μην πιάσουμε τώρα ότι ένα χρόνο μετά από τις τεράστιες καταστροφές τα σπίτια είναι καμένα, τα ρεύματα είναι κομμένα, τα νερά είναι κομμένα και αρχίζουν και έρχονται και τα μπιλιέτα των προστήμων που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάνε και τα 200.000 ευρώ για αυθαίρετη δόμηση. Και εκεί που το κράτος όταν είναι για να πάρει τα λεφτά, εκεί υπάρχουν και οι διαδικασίες νομιμοποίησης των αυθαιρέτων και νομιμοποίησης των ημιπαίθριων χώρων και νομιμοποίησης των αύλιων χώρων, ξανά και ξανά, αλλά όταν είναι να προστατέψει τους κατοίκους, λοιπόν τους ρίχνει το ανάθεμα ότι αυτή φταίνει για την καταστροφή επειδή είναι αυθαίρετη. Mm-hmm. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει χώρος συγκέντρωσης για έκτακτες καταστάσεις? Υπάρχει εκπαίδευση του πληθυσμού που να συγκεντρωθεί και πώς θα συγκεντρωθεί σε αυτούς τους χώρους έκτακτες καταστάσεις? Υπάρχουν μέσα, τεχνικά μέσα και μεταφορικά μέσα να μεταφέρουν τον κόσμο? Στην καταστροφή στο Μάτι είδαμε στη πλήρη διάστασή του την ανυπαρξία του κράτους όταν είναι να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Εκεί υπάρχει το κράτος μόνο όταν είναι να χαρατσώσει, όταν είναι να εξυπηρετήσει επιχειρηματικά συμφέροντα. Εδώ φανταστείτε, για ολόκληρη την Ανατολική Αττική δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο. Για ολόκληρη την Ανατολική Αττική υπήρχε ένα κέντρο υγείας το οποίο χρησιμεύσε μόνο σαν σταθμός, τραγικό είναι που το λέμε, σαν σταθμός μεταφόρτωσης εγκαυματιών για να κάνουν χιλιόμετρα των χιλιόμετρων και να τους πάνε στον Ευαγγελισμό, να τους πάνε στο ΚΑΤ. Και το πιο τραγελαφικό ακόμα, δεν υπήρχε υποδομή ούτε για να πάρουν το αίμα του κόσμου που με την αλληλεγγύη του, την τεράστια αλληλεγγύη που έδειξε, πήγε στις μονάδες αιμοδοσίας για να δώσει αίμα για αυτόν τον κόσμο. Και ενώ ταλαιπωρήθηκε για ώρες ολόκληρες, για μία ολόκληρη μέρα, καθόταν και περίμενε υπομονετικά για να δώσει το αίμα του, ούτε το αίμα του κόσμου δεν πήρανε. Mm-hmm. Τι συζητάμε επομένως? Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο σχεδιασμός? Αυτή τη στιγμή θα γίνει, χτυπάμε ξύλο για τους προληπτικούς. Δεν το θέλετε. Λοιπόν, θα γίνει ό,τι έγινε στο Μάτι. Δηλαδή, ο πλήρης αυτοσχεδιασμός αστυνομίας, περιφέρειας, δήμων, στρατού, λιμενικού. Ποιος συντονίζει αυτή τη στιγμή? Γνωρίζουμε ποιο είναι το συντονιστικό όργανο που σε μια τέτοια μεγάλη καταστροφή συντονίζει? Εμάς αυτή είναι η πολιτική μας κριτική. Υπάρχουν πολύ βαριές ευθύνες και των προηγούμενων και της σημερινής Περιφερειακής Αρχής και της κυρίας Δούρου. Υπάρχει μεγάλη πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να τη βγάλει από πάνω της κεντρικά, για αυτές τις τεράστιες καταστροφές που βρήκαν τη χώρα μας, ιδιαίτερα την Αττική, τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ότι έχουμε ξεπεράσει τόσους νεκρούς, 125 νεκρούς από φυσικά φαινόμενα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, λες και βρισκόμαστε στο μεσαίωνα που να παρακαλάμε με τους μάγους να μην βρέξει ή να μην ρίξει φωτιά. Δεν είναι δυνατόν να μην τιμωρηθούν αυτές οι πολιτικές, πολιτικά να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν και τα φυσικά πρόσωπα πολιτικά να τιμωρηθούν, να καταψηφιστούν δηλαδή, που έχουν την ευθύνη για αυτή την ανυπαρξία πολιτικού σχεδιασμού για τόσο σοβαρά ζητήματα. Κύριε Πρωτούλη, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν κονδύλια, πόροι της περιφέρειας ώστε να ενισχυθούν οι πιο ευάλωτοι? Και να μεταφέρω και μία θέση ότι έχει αφήσει το κράτος και ασκούν κοινωνική πολιτική οι δήμοι και οι περιφέρειες. Υπάρχει πια, συζητιέται και αυτό. Ναι, μία κουβέντα για το προηγούμενο μόνο. Mm-hmm. Ότι εμείς δεν απαλλάσσουμε από τις ευθύνες, πολύ περισσότερο εκεί προβάλλουμε την πρώτη και βασική ευθύνη που έχει να κάνει με την κυβερνητική πολιτική που ήταν η συνέχεια των προηγούμενων. Απλά η κυρία Δούρου είναι κεντρικός στέλεχος της κυβέρνησης και μάλιστα είδαμε ότι και στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου
από κάτω βρίσκονταν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι καταστροφές που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί συνεχίζουν μια βάρβαρη πολιτική, η οποία δεν προκρίνει έργα για την προστασία της ζωής των εργαζόμενων, δεν προκρίνει έργα βασικών υποδομών, που ιδιαίτερα μετά από 10 χρόνια της εκδήλωσης καπιταλιστικής κρίσης και οι ελάχιστες που υπήρχαν έχουν γίνει ρημάδι, αλλά η πολιτική που έχουν προκρίνει μέχρι το 2060 τα περιβόητα ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία ματωμένα πλεονάσματα έρχονται από το στράγγιγμα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Αυτό θέλουμε να το θέσουμε και στο ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής. Mm-hmm. Κοινωνική πολιτική για μας δεν είναι η περιβόητη πολιτική της σακούλας. Δεν θεωρούμε εμείς αυτό κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική για μας δεν είναι η ελεημοσύνη. Κοινωνική πολιτική δεν είναι η φιλανθρωπία που κάνουν διάφορες ΜΚΟ, κάνουν διάφορα ευαγή ιδρύματα, τα οποία την ίδια στιγμή φοροαπαλλάσσονται για αυτή τους τη φιλανθρωπία και παρουσιάζονται και ως ευεργέτες. Η περιφέρεια δεν ασκεί κοινωνική πολιτική. Η περιφέρεια, κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Ναι. Uh-huh. Έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τέτοια κοινωνική πολιτική, όμως η δουλειά της είναι να φτιάχνει υποδομές. Η δουλειά τους και οι αρμοδιότητες της είναι να βοηθάει και να ανακουφίζει τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Αυτό δεν το βλέπουμε. Έχουμε αποσπασματικές δράσεις, mm-hmm. αποσπασματικές, δράσεις ανεπαρκείς, δράσεις εμβαλωματικές, είτε πρόκειται για την επιδότηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Έχουμε κονδύλια τα οποία γράφονται στους προϋπολογισμούς και αν έρθουμε και τα ελέγξουμε 1, 2, 3 χρόνια μετά, θα δούμε ότι αυτά που έχουν δοθεί είναι ελάχιστα. Αντίστοιχα, τέτοια κονδύλια είχαμε για την επιδότηση του ρεύματος, ας το πούμε έτσι, για να μην κοπούν τα ρεύματα στα σπίτια. Και αν δούμε αυτά που προϋπολογίστηκαν με αυτά που δόθηκαν, είναι η μέρα με τη νύχτα. Ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να μην παραθέτουμε εδώ πέρα νούμερα και ζαλίζουμε τον κόσμο, ένα μόνο κονδύλι για την ενίσχυση των εργαζόμενων του λαού μας στο πέραμα. Συζητιόταν, φανταστείτε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την εποχή του κύριου Σγουρού, από το 2012. Ψάχναμε να βρούμε τρόπους να το δώσουμε. Συζητήθηκε το 2013, το 2014 εγκρίθηκε με περιφερειακή αρχή την κυρία Δούρο. Συζητήθηκε το 2015, δεν τα καταφέραμε το 2016, δεν προλάβαμε το 2017, δεν μπορέσαμε το 2018, το 2019 είμαστε τώρα, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από ένα κονδύλι το οποίο δεν ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Υπήρχε μια φορά πρόβλημα γραφειοκρατικό με το Δήμαρχο, μια δεν υπήρχε αφημή του Δήμου, μια δεν υπήρχε τόνα, μια δεν υπήρχε τ' άλλο. Εκεί όμως που είναι να δοθούν τεράστια ποσά που υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρηματικά συμφέροντα για τις επενδύσεις τους ή για υποδομές για μελλοντικές επενδύσεις, εκεί τα χρήματα δίνονται χωρίς να τα υπολογίζουμε παχιά-παχιά και τα εκατομμύρια στρογγυλά. Θα δείτε τα κονδύλια για την κοινωνική πολιτική πάντα καταλήγουν σε ορισμένα ψηλά, λέει 232 και 1 ευρώ. Ενώ άμα δείτε για έργα όπως για παράδειγμα η ανάπλαση του φαλερικού όρμου, για αστικές αναπλάσεις που υπάρχουν ενδιαφέρον από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, εδώ τα εκατομμύρια είναι τεράστια. Μάλιστα. 150 εκατομμύρια για το Ίδρυμα Νιάρχος. Ναι, λέμε για το φαλερικό όρμο, γιατί το Ίδρυμα Νιάρχος είναι που έχει επενδυτικό mm-hmm. συμφέρον. Ή για τις αναπλάσεις, οι αστικές αναπλάσεις ξεπερνούν τα 460 εκατομμύρια ευρώ από όλα τα ταμεία. Το θέμα μας τώρα είναι τα κονδύλια και οι χρηματοδοτήσεις. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν με τον κύριο Σγουρό θα ξεκινήσω. Αν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στις περιφέρειες, πόσο τοις εκατό του κρατικού προϋπολογισμού είναι η χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, δηλαδή πηγαίνει στις περιφέρειες. Αν φτάνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για αυτά που οφείλουν να κάνουν οι περιφέρειες, για τον σχεδιασμό τους. Και επίσης να ρωτήσω και αν απορροφώνται, γιατί μπορεί και τα χρήματα να υπάρχουν, αλλά υπάρχει δυσαπορρόφηση. Αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το λαό μας και για να μπορέσουμε να επιλέξουμε εμείς έργα που προστατεύουν τη ζωή, ανακουφίζουν τη σκληρή καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής, πρέπει να σπάσουμε αυγά. Πρέπει να υπάρξει μια ριζοσπαστική ανατροπή ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο από αυτά που ακούσατε, από τους τρεις, ας το πούμε έτσι, εμβληματικούς νόμους, ας τους πάρουμε τον Καποδίστρια, τον Καλλιγράτη, τον Κλισθένη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ένας ασφιχτικός έλεγχος από το κράτος,
ώστε οι εκλεγμένοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής διοίκησης, λέμε εμείς, και όχι αυτοδιοίκησης, να κινούνται απαρέκλητα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που ενισχύουν επιχειρηματικά συμφέροντα. Ενισχύουν αυτή την περιβόητη ανάπτυξη, στην οποία κανένας όμως δεν βάζει τη βασική αντωνυμία. Ανάπτυξη για ποιον? Mm-hmm. Ανάπτυξη για ποιον? Ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, ανάπτυξη για την νεολαία, ανάπτυξη για το λαό μας ή ανάπτυξη για τα κέρδη λίγων? Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε και σε αυτή την τεράστια πόλη στην οποία ζούμε. Ζούμε την τεράστια ανάπτυξη των κερδών λίγων, αλλά την ίδια στιγμή ο κόσμος βασανίζεται. Έχουμε για παράδειγμα και στη χώρα μας 32 εκατομμύρια έφτασαν οι τουρίστες το 2018 και αναμένεται να σπάσει, αν δεν τύχει κάτι, ένα νέο ακόμα ρεκόρ. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν θησαυρίσει, οι tour operators έχουν θησαυρίσει, προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά από αυτή την τουριστική ανάπτυξη. Το θέμα είναι τι μένει στο λαό μας. Και τα κονδύλια της περιφέρειας Αττικής στηρίζουν ακριβώς αυτή την τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή στηρίζουν τους tour operators, τους μεγαλοξενοδόχους, ανοίγουν διάπλατα νέα πεδία κερδοφορίας, αλλά την ίδια στιγμή τα παιδιά δουλεύουν με 300 ευρώ και τα διατάζουν να χαμογελάνε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και αυτή τη φορά θα είναι ελεύθερη τοποθέτηση των τριών καλεσμένων μας. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Πρωτούλη. Άφησα το κλείσιμο ελεύθερο για σας, κύριε Πρωτούλη. Τι θα θέλατε να πείτε στους φίλους που μας ακούν, στους συμπολίτες μας? Λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα, ένα ρεύμα συμπόρευσης που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να εκφραστεί και στην κάλπη. Και θα είναι μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη ελπίδα την επόμενη μέρα, επειδή όλα θα είναι εδώ, αυτά που συζητάγαμε τόση ώρα. Εδώ θα είναι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, εδώ θα είναι η τσακισμένη μισθή και τα κομμένα δώρα, εδώ θα είναι το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, εδώ θα είναι τα τεράστια προβλήματα με την υποχρηματοδότηση βασικών υποδομών για να μην πνιγόμαστε κάθε που βρέχει, για να μην κεγόμαστε το καλοκαίρι. Κατά συνέπεια υπάρχει δυνατότητα να είναι και περισσότεροι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους, στην Περιφέρεια, στην Ευρωβουλή, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να είναι περισσότεροι οι αγωνιστές που θα μπουν μπροστά για την οργάνωση του αγώνα του λαού μας. Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατότητα να διαμορφωθούν πολύ μεγάλες και ελπιδοφόρες συμμαχίες για την επόμενη μέρα. Εμείς αυτό θα επιδιώξουμε. Και έχει έρθει η ώρα να κλείσει οριστικά η πόρτα προς τα πίσω. Να κλείσει η πόρτα δηλαδή σε χρεοκοπημένες πολιτικές επιλογές που μας έφεραν ως εδώ που μας έφεραν. Να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια και στα ίδια κάλπικα διλήμματα που ακούμε και τις τελευταίες μέρες και τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε φάει με το κουτάλι. Κύριε Πρωτούλη, νιώθω ότι πρέπει να σας δώσω το λόγο πριν πάμε στον κύριο Σγουρό, γιατί κάναμε αυτή τη συζήτηση για τον Κλεισθένη, την οποία δεν την είχαμε βγάλει πριν στο τραπέζι. Και στο για θέμα την απλή αναλογική για τον Κλεισθένη, δεν είναι μόνο η απλή αναλογική. Έχει και άλλα. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα κομβικό για μια εμπειρία το και ένα υπόδειγμα συγκεκριμένο το οποίο μπορούμε να το δούμε. Η λαϊκή συσπήρωση, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, βρέθηκε στη διοίκηση 5 Δήμων σε όλη τη χώρα. Εκεί οι κομμουνιστές δήμαρχοι διαμόρφωσαν πολύ μεγάλες πλειοψηφίες μέσα στα δημοτικά του συμβούλια και το κυριότερο διαμόρφωσαν πολύ μεγάλες πλειοψηφίες μέσα στο λαό, παίρνοντας πρωτοβουλίες μαζί με το λαό για τη διεκδίκηση πολύ μεγάλων ζητημάτων. Εκεί είναι ο στόχος. Να διαμορφωθούν πλειοψηφίες που θα βάζουν το λαό στη διεκδίκηση και δεν θα είναι πλειοψηφίες για να βάλουν το λαό στη γωνία, να το χαρατσώσουν, να το πετροβολήσουν, να το πνίξουν. Λοιπόν, να το πνίξουν εφαρμόζοντας μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα. Τις αλλαγές, τα κομπρεμί και τα παζαρέματα τα βλέπουμε και το τελευταίο χρονικό διάστημα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν είναι δηλαδή κάτι άγνωστο. Βλέπουμε με τι ευκολίες μεταπηδούν από τον ακόμα στάλο, από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ, από ακροδεξιά, ας το πούμε έτσι, μορφώματα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε για παράδειγμα αυτή τη στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μέσα την κυρία Παπακώστα, έχει την κυρία Κουντουρά, έχει το κύριο... Ίστομος υπέρ της απλής αναλογικής. Κοιτάξτε, την απλή αναλογική όσον αφορά... Δεν το λέω προς υπεράσπιση της κυρίας Κουντουρά και της κυρία Παπακώστα. Λέω ότι αυτό μας ρωτάει αυτή τη στιγμή. Ναι, γνωρίζω όλος ο κόσμος ότι τον Κλεισθένη τον καταψηφίσαμε, αλλά την απλή αναλογική την ψηφίσαμε γιατί είναι πάγια θέση μας. Και να σας πω, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο λαό μας, ιδιαίτερα την πρώτη Κυριακή, να γεμίσει από την πρώτη Κυριακή τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια με περισσότερους αγωνιστές
εκλεγμένος. Θα πρέπει όμως να συνεργαστούν. Γιατί στον Ιαννό μας είπατε ότι δεν θα συνεργαστείτε. Θα μπουν μπροστά. Και τότε προτρέπετε τον κόσμο να ψηφίσει την πρώτη Κυριακή πολλούς εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος και ορθά κάνετε, έτσι. Αλλά μας λέτε ότι δεν θα συνεργαστούν. Άρα τι θα κάνουμε, χαμένη ψήφο θα είναι. Κοιτάξτε, διότι αν γεμίσετε τα περιφερειακά συμβούλια και τα δημοτικά συμβούλια με πολλούς κομμουνιστές περιφερειακούς συμβούλους, αλλά τους καλέστε να μην συνεργαστούν. Θα το απαντήσουμε, ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Στο τύπα πάγο, τι πλαστήρα μετά, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε σε διάλυση. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο τρόπος να πιαστούμε χέρι-χέρι στην ίδια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα και να παλέψουμε. Να παλέψουμε όμως είναι ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και ο άλλος τρόπος να πιαστούμε χέρι-χέρι, να χορέψουμε το χώρο του Ζαλόγκου και ένας-ένας να πηδάμε. Εμείς στο χώρο του Ζαλόγκου τον κόσμο δεν τον καλούμε να το χορέψει, να αυτοκτονήσει. Λέμε να πιαστεί στην ίδια αλυσίδα και να παλέψει. Με αυτούς που είναι διατεθειμένοι ασφαλώς να μπουν μπροστά σε ένα τέτοιο αγώνα. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, τη δύναμη ζωή. Ούτε οι δυνάμεις του κύριου Πατούλη, ούτε οι υποψήφοι του κύριου Σγουρού έχουν δείξει τη διάθεση να αντισταθούν, να αντιπαλέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιπαλέψουν αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες εκφωνήθηκαν, υλοποιούνται και εφαρμόζονται και είναι εδώ για να εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια.